Σήμερα διαφέρει στο εξής, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιορτάζει ένας Άγιος της Εκκλησίας, τον οποίον ιδιαίτερα αγαπά ο κόσμος. Γιορτάζει ο μεγαλομάρτυρας του Χριστού Δημήτριος, ο μυροβλήτης και θαυματουργός. Ο Άγιος εκείνος γιορτάζει που φύτευσε μέσα στην καρδιά του τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο της χάριτος. Δεν είχε ο Άγιος μας πιστοποιητικό ότι είναι βαπτισμένος χριστιανός όπως έχετε εσείς αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά είχε άλλο πιστοποιητικό. Είχε πιστοποιηθεί ο νόμος του Θεού και είχε γραφτεί μέσα στην καρδιά του. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού, να μην ψευδόμαστε. Δεν έχουμε την ευλάβεια του Αγίου Δημητρίου, ούτε την πίστη του Αγίου Δημητρίου έχουμε, ούτε τα αγαθά έργα του Αγίου Δημητρίου έχουμε, ούτε την αγάπη προς τα νιάτα που είχε ο Άγιος Δημήτριος έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε αυτήν την αγάπη? Διότι εμείς όταν οργιζόμαστε, αντί να στέλνουμε τα παιδιά μας στο καλό, που τα στέλνουμε, ξέρετε πολύ καλά που τα στέλνουμε, και ενώ λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας, έστω και μία φορά στη ζωή τους να το πούμε, δίνουμε δικαίωμα στον αρχαίο κακοόφιτ, στον διάβολο, να βάλει εμπόδια στη ζωή του παιδιού μας. Μα όταν μπουν εμπόδια σε αυτό, θα μπουν εμπόδια και σε όλους εμάς. Λέμε ότι είμαστε πιστοί. Είμαστε πιστοί? Για κάντε το ερώτημα ο καθένας στον εαυτό σας. Πόσες φορές σήμερα σας έπιασα να μιλάτε? Και είμαστε πολύ λίγοι μέσα στο ναό. Σας έχω μετρήσει έναν έναν. Ξέρω ότι είμαστε γύρω στους 20-22. Δεν έχει σημασία το πώς είμαστε, αλλά το με ποια πίστη μπήκαμε στο ναό. Δεν ήρθαμε αδελφοί μου εδώ από συνήθεια. Δεν ήρθαμε εδώ γιατί έπρεπε. Ήρθαμε εδώ γιατί ο Θεός μας κάλεσε να δοξάσουμε το όνομά Του στο όνομα του Αγίου Δημητρίου. Δεν είναι απλό πράγμα ο Άγιος Δημήτριος. Είναι μεγάλο δώρο για την Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη τη χριστιανοσύνη. Αυτό το παλικάρι θα μπορούσε να θυσιάσει μπροστά στον βωμό του βασιλιά, να ρίξει λίγο λιβάνι στα κάρβουνα που έκαιγαν και να μην έχανε ούτε την καριέρα του τη στρατιωτική, ούτε τα νιάτα του, ούτε τίποτα. Θα προχωρούσε, θα έφτιαχνε οικογένεια όπως κάνουμε εμείς όλοι οι άνθρωποι και θα χαιρόταν τις χαρές αυτού του κόσμου. Όμως, όταν ο αυτοκράτορας απέτησε λατρεία στο πρόσωπό του, που σήμαινε ότι εξωτερικά έπρεπε να αρνηθεί τον αληθινό Θεό, ο Δημήτριος αυτό δεν το άντεξε. Δεν είπε τίποτα εναντίον του βασιλιά, δεν είπε τίποτα εναντίον των αξιωματικών των προϊσταμένων του, δεν είπε τίποτα κακό στους άλλους, αλλά όταν ήρθε η στιγμή να τον ρωτήσουν, δεν πειράζει, αφήστε τον. Κάνει την πιο ήσυχη παρακολούθηση ο Ιωάννης. Τι έλεγα? Έλεγα ότι δεν είπε κακό λόγο σε κανέναν, αλλά όταν ήρθε ο καιρός να πει αυτό που έπρεπε να πει, το είπε. Όταν τον ρώτησαν αν είσαι χριστιανός, δεν αρνήθηκε την πίστη του. Δεν είπε σήμερα είναι Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά επειδή είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους, ας φάω κάτι για να μην με κοροϊδεύουν που είμαι χριστιανός. Δεν είπε περνώντας έξω από τις εκκλησίες του τότε και έκαμε το σταυρό του, δεν είπε δεν θα κάνω εγώ τον σταυρό μου για να μην με λιδωρήσουν οι άλλοι. Δεν ξέχασε την πίστη του, αλλά όταν ήρθε ο καιρός
μαρτύρησε για αυτήν έως θανάτου. Είμαστε έτοιμοι εμείς σήμερα, όπως οι πρόγονοί μας το 40 και το 21, που πολεμούσαν όχι μόνο για την πατρίδα αλλά και για την πίστη τους, είμαστε εμείς σήμερα έτοιμοι να πολεμήσουμε για αυτή μας την πίστη? Θα σας το πω εγώ, όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Κοροϊδευόμαστε αν νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Αν έρθει εχθρός πιο δυνατός από αλλού, και ο πιο δυνατός είναι αόρατος, οι Τούρκοι είναι τίποτα, ο πιο δυνατός είναι ο διάβολος, ο οποίος καθημερινά μας γονατίζει ολοκλήρους. Μας κάνει έτσι που ενώ εξωτερικά κρατούμε τύπους και πράγματα που φαίνονται χριστιανικά, στο βάθος της υπάρξεώς μας έχουμε ξεχάσει την αγάπη μας και τον έρωτά μας για τον Ιησού Χριστό. Και είναι καθημερινή η μέρα και δικαιολογούμαστε που είμαστε λίγοι. Αν ήταν Κυριακή θα ήμασταν περισσότεροι, ή μήπως είμαστε λιγότεροι επειδή εκδρομές και βόλτες τυχαίνουν όταν ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Είμαστε αγνώμονες, και όσο είμαστε αγνώμονες και ξεχνάμε και δεν έχουμε ευγνωμοσύνη, θα αφήνουμε περιθώρια στον διάβολο να μας καταστρέψει. Έτσι ο διάβολος επισκέφθηκε τους χριστιανούς με το σώμα του Λιέου, ενός δυνατού, που έλεγε ότι όλους μπορώ να τους καταστρέψω. Και ένα νεαρό παιδάκι σαν σιλφίδα, τόσο λεπτός και τόσο ταπεινός και στον πόη και στο σώμα του και σε όλα, πηγαίνει στον δάσκαλό του, στον Άγιο Δημήτριο, και του λέει: αποφάσισα να πω ναι στην πρόταση του βασιλιά που είπε ότι όποιος από τους χριστιανούς νικήσει τον Λιέο θα σας αφήσω ήσυχους και δεν θα σας κυνηγάω, το οποίο βέβαια ο βασιλιάς και ο επιτετραμένος στη Θεσσαλονίκη δεν το έκαμε, αλλά πήγε ο Άγιος Νέστορ που γιορτάζει αύριο το πρωί και του είπε: δάσκαλε στον Άγιο Δημήτριο στη φυλακή, σε παρακαλώ, προσευχήσου στον Θεό μας να πάρω δύναμη και να νικήσω τον Λιέο. Και τα έβαλε αυτό το κοντακιανό παιδάκι με εκείνο το θηρίο, το ανήμερο τον Λιέο. Αλλά πριν μπει στο στάδιο, ξέρετε τι είπε? Μία φράση πολύ δυνατή, γιατί έχει περιεχόμενο, δεν είναι κενά λόγια. Τι είπε? Θεέ του Δημητρίου, βοήθημη. Θεέ μου που είσαι ο Θεός του Αγίου και δασκάλου μου του Δημητρίου, βοήθησέ με σε αυτόν τον αγώνα. Και ο αγώνας έγινε πραγματικότητα και η αγωνία του ξεπεράστηκε και οι δυσκολίες του σώματος που δεν υπήρχαν, και η Ρώμη αυτή του σώματος που δεν υπήρχε στον Έστωρα, υπερκέρασε τα εμπόδια και με τη χάρη του Θεού έδωσε μία μπουνιά στον Λιέο μόνο, και ο Λιέος ξαπλώθηκε κάτω και έχασε την ζωή του. Γιατί όμως? Ο Θεός ήθελε να πεθάνει ο Λιέος? Φυσικά και όχι. Αλλά ο Λιέος ήταν υποχείριο του σατανά σε αυτήν την πάλη. Τα έβαζε με τους χριστιανούς και άρα τα έβαζε με τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό έπρεπε να σταματήσει να υφίσταται. Έπρεπε να πάρει μία ήττα το κακό, να πάρει μια νίκη το αγαθό, να πάρει μια νίκη ο αληθινός Θεός. Εσείς και εγώ μπορούμε να πούμε Θεέ του Δημητρίου βοήθημη? Το Θεέ του Δημητρίου τι σημαίνει? Εγώ, λέει ο Άγιος Νέστορ, είναι ειλικρινής. Δεν ξέρω τόσα όσα ξέρει ο δάσκαλός μου για τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι υπαρκτός, υπάρχει, όντως είναι, και είναι ο Θεός του Δημητρίου. Αυτόν τον Θεό που την εμπειρία του στην καρδιά του την έχει ο Δημήτριος και τη βεβαιότητα αυτή την έχει ο δάσκαλός μου ο Δημήτριος, αυτόν τον Θεό επικαλούμε. Εσείς μπορείτε να το πείτε στον σύζυγό σας ή στην σύζυγό σας ή στο παιδί σας ή το παιδί σας για σας? Να πει σε προσευχή δηλαδή:
Θεέ του πατέρα μου Δημήτρη, Θεέ του πατέρα μου που τον λένε Αποστόλη, βοήθησέ με. Όχι. Γιατί όμως όχι? Διότι εμείς δεν έχουμε εμπειρία του αληθινού Θεού στη ζωή μας, όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές και υβρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και το όνομα το πάντιμο της Θεοτόκου, πόσες φορές περνάω και ακούω βρισιές, βλαστήμιες δηλαδή. Γιατί τις υπόλοιπες τις συγχωρώ προσωπικά, δεν δίνω σημασία. Όταν βρίζουν όμως τον Κύριο ή τη Θεοτόκο, γίνομαι Τούρκος και στέκομαι και τους κοιτάζω. Και το 99% στις καφετέρειες που γίνεται αυτό, που δεν με βλέπουν, δεν με έχουν δει για να προλάβουν να μην το πουν, αισθάνονται πολύ άσχημα, γιατί στο βάθος ξέρουν οι αδελφοί μας ότι κάνουν κακό. Και πολλές φορές, αν είναι γνωστοί, τους λέω, δηλαδή επειδή βλέπεις εμένα τον κληρικό, τον ρασοφόρο, θες να μη βλαστημήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις και δεν εκδικείται τη βλαστήμια σου? Δεν πρέπει να το σεβαστείς, άνθρωπε του Θεού, παιδί του Θεού, άνδρα ή γυναίκα? Γιατί δυστυχώς έχουμε ξεφύγει και βρίζουν τώρα και τα κορίτσια μας, ενώ παλαιότερα πρόσεχαν τι λέγαν πριν 30-40 χρόνια. Γι' αυτό, επειδή σήμερα ανάμεσά μας είναι και ο νεαρότερος, ο πιο μικρός χριστιανός της ενορίας μας, που τον βαφτίσαμε στις 29 Σεπτεμβρίου, αν δεν με πατάει η μνήμη μας, έχουμε ευθύνη σε αυτό το παιδί να μεταφέρουμε την αληθινή εμπειρία της πίστεως στον Χριστό. Αν δεν καταφέρουμε να τη μεταφέρουμε, σημαίνει ότι εμείς δεν ζούμε όπως ο Χριστός θέλει. Σημαίνει ότι δεν πετύχαμε, αλλά αυτό ήταν μέχρι χθες. Από εδώ και ύστερα, από εδώ και πέρα, μπορούμε να μοιάσουμε στον Άγιο Δημήτριο. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς προσευχή και να λέμε «Θεέ του Δημητρίου, Θεέ του Αγίου μου Δημητρίου, βοήθησέ με στο διάβα της ζωής. Αμήν». Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.